Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω μία αγαπημένη μου σάλτσα. Σάλτσα τυριού, η οποία γίνεται πανεύκολα. Συνοδεύει τα μπιφτέκια μας, συνοδεύει τα χάμπουργκερ. Είναι υπέροχη σάλτσα για πατάτες, για φιλέτο κοτόπουλο, για οτιδήποτε σας αρέσει. Εγώ εδώ πέρα θα φτιάξω χάμπουργκερ και θα φτιάξουμε και μερίδες μπιφτέκια. Τα δύο πίσω μεγάλα είναι πιο χοντρά, τα έχω φτιάξει με το εργαλείο αυτά της Tupperware που τα βάζετε και στην κατάψυξη και τα διατηρείτε και τα βγάζετε από ό,τι τα χρειαστείτε. Εδώ θα κάνω λίγο πιο λεπτά για τα χάμπουργκερ. Το κιμά μπορείτε να το ζυμώσετε όπως εσάς σας αρέσει. Συνήθως για τα χάμπουργκερ δεν βάζουμε ψωμί, ζυμώνουμε το κιμά με λίγο αλατοπίπερο και κρεμμύδι. Και τα υπόλοιπα τα μπιφτέκια μπορείτε να βάλετε στην κατάψυξη και όταν τα χρειαστείτε να τα ξαναβγάλετε. Γίνονται σε αυτό το σχήμα το στρογγυλό, ό,τι πρέπει ας πούμε για χάμπουργκερ. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή όταν θελήσετε μπορείτε να βγάλετε, να το ξεπαγώσετε, να το ρίξετε στο τηγάνι, το αντικολλητικό. Αυτό δεν κολλάει, δεν θέλει ούτε λάδι ούτε τίποτα. Οπότε η επιλογή για τα μπιφτέκια είναι δικιά σας, το πώς θα τα κάνετε, είτε κανονικά με ψωμί είτε σκέτα για χάμπουργκερ. Θα σας δείξω όλη τη διαδικασία, θα ψήσουμε τα μπιφτεκάκια μας. Ψωμάκια για χάμπουργκερ θα βάλετε ή δικά σας ή μπορείτε να πάρετε και έτοιμα. Καθαρίζουμε το τηγάνι από τα μπιφτέκια που ψήσαμε με χαρτί, καθαρίζει εύκολα, δεν θέλει πλύσιμο το τηγάνι. Και αυτό είναι αντικολλητικό, σας είπα, της Tupperware. Εδώ θα βάλουμε το βούτυρό μας τώρα για να φτιάξουμε τη σάλτσα τυριού. Θα βάλουμε το βούτυρο και μετά θα ρίξουμε το γάλα που μέσα έχουμε βάλει λίγο corn flour. Ρίχνουμε το τσέντερ ψιλοκομμένο ή τριμμένο ή ακόμα καλύτερα μπορείτε να το ρίξετε σε φέτες. Πώς είναι οι φέτες του toast, υπάρχει στο σούπερ μάρκετ. Και λιώνει πολύ πιο εύκολα. Αν το έχετε σε κυβάκια θα χαμηλώσετε λίγο τη θερμοκρασία για να λιώσει σιγά σιγά. Θα βάλετε και το πιπέρι και θα τα αφήσετε να βράσει ελάχιστο, 1-2 λεπτά ίσως να πήξει. Και η σάλτσα τυριού είναι έτοιμη. Απλά βήματα, βούτυρο, γάλα με ελάχιστο corn flour, λίγο πιπέρι. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο πάπρικα αντί για πιπέρι. Μπορείτε να ρίξετε το τυρί σας με το τσένταρ που δίνει πολύ ωραίο χρώμα και έχει αυτή την ελαστικότητα, όχι όμως να κολλάει. Αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε και μία χούφτα ελάχιστο τυρί που λιώνει, αλλά μετά κολλάνε όταν κρυώνουν, όταν είναι πολλά τα τυριά, πίζει πάρα πολύ η σάλτσα, οπότε είναι προτιμότερο να αφήσετε μόνο το τσένταρ, όπως έχω κάνει και εγώ εδώ. Βλέπετε? Η σάλτσα είναι λεία, έχει πάρα πολύ ωραία γεύση, δεν χρειάζεται να βάλετε αλάτι, είναι νόστιμη, ούτε χρειάζεται να προσθέσετε άλλα τυριά γιατί θα γίνει αλμυρή. Είναι ό,τι πρέπει για τις πατάτες για τα χάμπουργκερ, είτε είναι απλές πατάτες, εγώ χρησιμοποίησα φρέσκια πατάτα που την έχω κόψει και την έχω τηγανίσει μόνη μου. Αλλά μπορείτε να πάρετε και πατάτες έτοιμες, αυτές που σας αρέσουν. Ή μπορείτε να κόψετε τις πατάτες σε κάποιο άλλο μέγεθος, δεν έχετε πρόβλημα. Η σάλτσα αυτή του τυριού είναι το τέλειο συνοδευτικό. Πιστεύω ότι όσοι τη δοκιμάσουν θα τη φτιάχνουν συχνά. Εδώ είναι και για μπιφτέκια. Ταιριάζει πάρα πολύ με το μπιφτέκι, με το φιλέτο κοτόπουλο. Είναι τέλεια, δοκιμάστε τη, περιμένω εντυπώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη σε Ελλάδα και εξωτερικό. Περιμένω τα σχόλιά σας και ως το επόμενο βίντεο να είμαστε όλοι καλά. Σας αγαπώ, τα φιλιά μου.